Τι γίνεται παιδιά, Wrestling News GR εδώ, είμαι ο Reaper και σήμερα σας φέρνω το βίντεο με τα predictions μου για το Battleground Pay-Per-View που είναι σήμερα, βασικά τι σήμερα σε λίγες ώρες ε, και ανεβάζω αυτό το βίντεο αργά παιδιά, ήμουν διακοπές, γύρισα τελικά εχθές το βράδυ Α, δεν βρήκα βέβαια χρόνο όλη τη μέρα να κάνω το βίντεο, δεν έχω δει κανένα ρό από τη στιγμή που έφυγα, ούτε SmackDown φυσικά, κανένα show, δεν ξέρω τι έχει γίνει καν ε, οπότε ίσω αυτά τα predictions, α πούμε, είναι λίγο κάπου στον αέρα βασισμένα. Εντάξει, τα έχω κάποια επιχειρήματα, αλλά όχι από τα τελευταία shows, κυρίω από τα τελευταία ρο. είναι νομίζω το δεύτερο Battleground που γίνεται στην ιστορία του, της εταιρείας, του WWE και ε, το περσινό, από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον κιόλας ήταν μια αποτυχία, ελπίζουμε το φετινό να είναι ε, πολύ ανώτερο. Ξεκινάμε με το kickoff, που το kickoff βέβαια, εντάξει, ειδικά το συγκεκριμένο πιστεύω δεν θα είναι τόσο ενδιαφέρον. Ε, έχουμε τι φαν Adactyls να αντιμετωπίζουν μια την άλλη, η Naomi εναντίον τη Cameron σε Divas Match. Ε, πιστεύω ξεκάθαρα και θέλω κιόλα να νικήσει η Naomi. Δεν νομίζω να νικήσει η Cameron, δεν υπάρχει λόγο δηλαδή να νικήσει η Cameron. Ξεκάθαρα η Naomi είναι αυτή με τα καλύτερα παλαιστικά χαρακτηριστικά. Είναι καλύτερη από την Cameron κατά πολύ. Και γενικότερα καιρό πιστεύω ότι αν κάποτε αυτέ οι δύο. Ε, Διαλυόντουσαν θα έπαιρνε η Ναόμη το πού να δούμε αν θα γίνει έτσι που πιστεύω είναι το πιο προφανέ τουλάχιστον. Δηλαδή, 98% πιστεύω ότι θα νικήσει η Ναόμη και αυτή θα, είναι, θα πάρει και το push. Συνεχίζουμε όμω, μπαίνουμε στην κανονική κάρτα αγώνων. Και παιδιά, για άλλη μια φορά, δεύτερο συνεχόμενο pay per view, έχουμε δύο divas match. Παρόλο που σε αυτό εδώ το ένα είναι στο kickoff, ok. Ε, και πάλι όμω είναι δύο divas match για το Battleground ε, Κυριακάτικο βράδυ. Εδώ έχουμε AJ Lee εναντίον Page για την Divas Championship. Αυτό είναι ο αγώνα που θα παρακολουθήσω από τι divas. Ε, πιστεύω ότι είναι υποσχόμενο μάτς, πολλά υποσχόμενο. Μπορούμε να δούμε καλό θέαμα. Ε, η AJ επέστρεψε και τη μέρα που επέστρεψε στο Monday Night Raw ανέκτησε την diva zone που είχε χάσει από την base λίγο καιρό πριν φύγει ε, για κάποιο διάστημα από την εταιρεία. Πιστεύω ότι είναι η ευκαιρία το Divas Division να ξανανεύει, να ξαναγεννηθεί με αυτό εδώ το feud. Όπως έλεγα και πέρσι για το Caitlyn AJ, έτσι θα λέω και φέτος για το Paige AJ. Κάθε καλοκαίρι θυμούνται να κάνουν καλά feud για τις divas. Εκεί στο WWE. Τέλο πάντων, πιστεύω εδώ πω δύο σενάρια μπορεί να συμβούν. Ή θα νικήσει η AJ και η Page θα γυρίσει heel, ή θα νικήσει η Page και η AJ θα γυρίσει heel. Νομίζω καμία αυτή δεν είναι heel, δεν έχω δει βέβαια τελευταία show. Ε, αλλά καμία δεν ήταν ξεκάθαρα η κακιά όταν η AJ επέστρεψε. Τέλο πάντων, πρέπει να κάνω ένα prediction. Θα πω ότι θέλω πρώτα απ' όλα να νικήσει η AJ Lee. Πιστεύω ε, όμω πω θα κάνει retain ε, η πρωταθλήτρια και λογικά θα έχουμε κάποιο ίσως ξέσπασμα τη Page Ίσως γίνει και το ανάποδο να νικήσει Page και να έχουμε ξέσπασμα τη AJ Θα δούμε, θα πω όμως ότι πιστεύω AJ Το επόμενο τώρα match για το οποίο θα μιλήσω Jack Swagger εναντίον Alexander Rusev Για άλλη μια φορά σε WWE Pay View, Ρωσία εναντίον Αμερική. Αυτή τη φορά είναι και πιο 38 έτσι Ο Jack Swagger, ο All American American μαζί με τον Zeb Colter στο πλευρό του ως manager Και από την πλευρά του Rusev έχουμε φυσικά τη Lana ε, πιστεύω πω ο αγώνα θα είναι καλό. Περιμένω να το δω. Μου άρεσε το φιούντα από την πρώτη στιγμή που είδα την αντιπαλότητα έτσι να ξυπνάει να το πούμε. Ε, και τελικά όντω το πήγαν στο Battleground το match. Δεν ξέρω αν είχαν κάποιον αγώνα στα προηγούμενα ρο. Ε, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά πω δεν ε, έχω δει τα τελευταία ρο. Ε, Όμω ο αγώνα παιδιά προβλέπεται καλό. Καλό ήταν αυτό και με τον Pinky που είχε ο στο προηγούμενο pay per view, το Man the Bank, ο προηγούμενο του αντίπαλο ήταν ο Μπικιλάνγκ, ο οποίο έχασε, νομίζω, σε όλου του αγώνε που είχαν. Ε, ο Ρούσεφ, λοιπόν, για άλλη μια φορά εδώ βρίσκει την ευκαιρία και μπορεί να παραμείνει αίτητο. Ε, τι πιστεύω θα συμβεί, πιστεύω θα νικήσει ο Ρούσεφ, πιστεύω ότι ο Τζακ Σουάκερ δεν θα είναι το άτομο που θα σταματήσει το σερί. Ε, ή γενικότερα έτσι το domination όλο αυτό που έχει κάνει ο Ρούσεφ, όχι απαραίτητα το σερί του. Αλλά γιατί το λέω αυτό, εντάξει, ο Τζακ Σουάγκερ είναι καλό παλιστή. Δεν λέω πω δεν είναι καλό. Αλλά δεν νομίζω να του δώσουν την τιμή, α το πούμε, μέσα σε εισαγωγικά αυτή. Γιατί είναι κάτι, θα είναι κάτι μεγάλο για οποιονδήποτε θα σταματήσει το σέρι του Ρούσεφ. Σίγουρα ο Σουάγκερ είναι ένα άτομο που μπορεί να το κάνει. Δεν νομίζω όμω να του το δώσουν. Γενικότερα ο Σουάγκερ δεν ε, νομίζω να ξαναπάρει ποτέ κάποιο δυνατό push Αυτό βέβαια το φιούντ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε και αυτό το Αμερική versus Ρωσία που εδώ είναι όντω. Αμερική εναντίον Ρωσία δεν είναι ο E ο οποίο ξαφνικά άρχισε να υποστηρίζει την Αμερική. Ο Swagger είναι ο All American American. Ε, και θέλω να δω ακόμα και αν νικήσει ο Swagger ή και αν χάσει που πιστεύω ότι αυτό θα γίνει. Πιστεύω λοιπόν Ρούσεφ, και θέλω το Swagger να δω ε, στην κορυφή. Αλλά ό,τι λοιπόν και να γίνει πιστεύω θα συνεχιστεί αυτό τουλάχιστον σε κάποια ρο μετά. σω όχι στο SummerSlam. Αλλά το βλέπω να συνεχίζεται για λίγο αυτή η αντιπαλότητα. Ε, θέλω να μου πείτε και εσείς τι πιστεύετε για τον αγώνα αυτού του Ρούσεφ και γενικότερα για τον Τζακ Σουάγκερ αν μπορεί ή δεν μπορεί αντίστοιχα ε, να σταματήσει τον domination αυτό δρόμο που έχει στήσει ο Αλεξάνδρου Ρούσεφ. Ίσως βέβαια ε, ο αγώνας τελειώσει με Disqualification, qualification ε, ας πούμε. Ίσως δούμε για πρώτη φορά τον Ρούσεφ να υποχωρεί. Κάτι δύσκολο μεν. Συνεχίζουμε στο επόμενο μάτς βραδιάς και εδώ έχουμε Chris Jericho εναντίον Bray Wyatt Άλλο ένα one on one match, άλλο ένα καλό match πιστεύω. Ε, ανυπομονώ και γι' αυτό εδώ, μόλι επέστρεψε ο Chris Jericho και αυτό δέχτηκε επίθεση από τον ε, Bray Wyatt και γενικότερα την Wyatt Family. Ε, ε, Όμω εδώ φυσικά έχουμε one on one και πιστεύω πω ξεκάθαρα ο αγώνα αυτό γίνεται για να γίνει over ο Bray Wyatt. Δεν λέω βέβαια πω θα είναι squash match, δεν λέω πω ο Jericho δεν θα αντισταθεί ας πούμε και θα χάσει κατευθείαν, αλλά πιστεύω πω δύο πράγματα μπορούν να συμβούν σε αυτόν τον αγώνα. Πρώτα απ' όλα και κάτι που θα ήθελα να δω είναι να κάνει interfere ο Miz. να δούμε δηλαδή το Miz να εμφανίζεται. Γιατί αν θυμάστε τη μέρα που επέστρεψε ο Τζέρικο, είχε επιστρέψει και ο Miz λίγο πιο πριν. και γενικότερα έτσι έχουμε μια ένταση μεταξύ του τον τελευταίο καιρό. Επίση, εάν επιτεθεί ο Miz σε κάποιον από του δύο, που λογικά θα ο Τζέρικο, μπορούμε να πάμε στο SummerSlam σε triple threat των τριών αυτών. Κάτι που θα μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να το δω και στο Battleground. Εντάξει, ήταν το προφανέ το Jerry Gunn αντίον Wyatt. Θα μου άρεσε το Triple Threat, μακάρι να το δούμε στο SummerSlam. Η άλλη εκδοχή είναι βέβαια να νικήσει ο Bray Wyatt. Ε, αυτό πιστεύω θα γίνει. Θα πω και την Bray. Θέλω κιόλα να νικήσει ο Bray Wyatt. Γιατί ο λόγο είναι εντάξει, παιδιά, ξέρουμε πω ο Chris Jericho το, τα τελευταία δύο χρόνια ε, έρχεται στο WWE μόνο και μόνο για να βοηθήσει η νέα ταλέντα, να αναδείξει παλαιστέ. Και ένα από αυτού, όπω φαίνεται τώρα, στη συγκεκριμένη εδώ περίπτωση θα είναι ο Bray Wyatt. Και επίση κι άλλο σενάριο που μόλι μου ήρθε μπορεί να κάνουν interfere ο Χάρπερ και ο Rowan, που είναι το λιγότερο πιστεύω πιθανό. Ε, δεν νομίζω αν νικήσει ο Wyatt να νικήσει με τη βοήθεια τη υπόλοιπη familia. Θα του πάρει αυτό έτσι σίγουρα αξία από την νίκη, οπότε δεν νομίζω να το κάνουνε. Α, uh, μπορεί βέβαια να ξαναέχουν μάτσα αυτοί οι δύο στο ρο και να γίνει τότε το... η παρέμβαση, το interfere από του άλλου δύο. Πιστεύω λοιπόν ότι θα νικήσει ο Bray Wyatt. Θέλω κιόλα να νικήσει ο Bray Wyatt. Δεν υπάρχει κάποιο ειδικό λόγο να νικήσει ο Τζέρικο. Καλό φιούντ, σίγουρα καλό φιούντ, ειδικά ε, με έναν τρομερό παλαιστή όπω ο Chris Τζέρικο. Ο Bray Wyatt δεν θα μπορούσε ίσω να βρει καλύτερον ε, αντίπαλο αυτή τη στιγμή για το Battleground ε, αφού τώρα έφυγε πια και από το Feud με το Sina αλλά και από την ε, διεκδίκηση της uh, Dirt You Worth of Way Jones που είχε στο Money in the Bank Paper You που φυσικά μας πέρασε. Στη συνέχεια, παιδιά, έχουμε tag team Gold on the line. Έχουμε τους Uso, τον Jimmy και τον Jay να αντιμετωπίζουν για άλλη μια φορά τα δύο από τα τρία μέλη της Wyatt Family, τον Luke Harper και τον Eric Rowan σε tag match, ε, formal tag match και πιστεύω ότι ο αγώνα θα είναι και αυτό καλό όπω ο προηγούμενο. Την προηγούμενη φορά στο Mind the Bank, υπενθυμίζω ξανά έγινε. Νίξαν έκαναν retain, γι' αυτό άλλωστε έχουν ακόμα και τι tag team zones, Ε, έκαναν retain και ήταν ένα αρκτήριο αγώνα και μάλιστα αρκετά καλό αγώνα. Πιστεύω ότι για άλλη μια φορά θα δούμε καλό αγώνα. Δεν νομίζω όμω αυτό να είναι και ο εναρκτήριο. Ε, ο λόγο είναι επειδή το είδαμε κυρίω στο Mind the Bank, οπότε δεν νομίζω να το ξανακάνουν. Θα είναι λογικά κάπου στη μέση, μπορεί να είναι δεύτερο-τρίτο μάτσο. Ε, Τώρα, το τι θα γίνει. Μου αρέσει το feud, το έχω ξαναπεί. Στα Mind Bank Predictions είπα πως θα νικούσαν ε, οι Wyatts. Τελικά δεν ήξαν οι Wyatts. Αυτή τη φορά όμως ε, που ξαναγίνεται ο αγώνας, είναι ουσιαστικά ένα rematch του Mind Bank, είμαι ακόμα πιο πεπισμένος ότι υπάρχουν πιθανότητες πολλές μάλιστα να νικήσει ο Harper και ο Rowan. Να χάσουν δηλαδή ούσως τις ζώνες. Ε, δεν είμαι σίγουρο καθόλου για αυτό το μάθημα. Να σου πω την αλήθεια, είναι το πιο δύσκολο μάθημα για να κάνω prediction αυτή τη στιγμή. Θα πω πω θα νικήσουν οι Wyatts και θα κερδίσουν τι ζώνε και ίσω οι ίσω τι ανακτήσουν σε ερχόμενο show. Ε, όχι paper view, εβδομαδιαίο show. Και μετά πάμε σε πάλι αγώνα στο SummerSlam. Ε, ίσως δεν τις ανακτήσουν καν βασικά και παίξουν πάλι στο SummerSlam για το rematch που θα έχουνε σω κάτι τέτοιο, ε, ίσω όχι, ίσω νικήσουν οι και εγώ λανθασμένο. Θα πω όμω ότι ο Χάρπερ και ο Ρόγαν αυτή τη φορά ε, δεν θα αποτύχουν. Δεύτερη συνεχόμενη φορά, δεύτερο συνεχόμενο pay per view και αυτή τη ε, βραδιά θα γίνουν οι tag team πρωταθλητέ νικώντα το Τζίμι και τον Τζέι. Ε, αν έχουμε βοήθεια από τον Μπρέι ή κάποια παρέμβαση, δεν νομίζω. Είναι η αλήθεια, έχει και μάτ κιόλα και, και πιθανώ το μάτ του να είναι πριν από αυτό για τις tag zones ίσως είναι ένα αρκτήριο αλλά δεν νομίζω να έχουμε interfere όπως δεν είχαμε και την προηγούμενη φορά άλλωστε και θα πω λοιπόν Harper και Rowan θέλω να νοικήσουν οι μου αρέσουν πολύ ούσος το έχω ξαναπεί είναι τρομερή στο ring για αυτό το λόγο κιόλα ε, και με τα χαρακτηριστικά που έχουν οι άλλοι οι δύο μεγαλούς συμπαλιστέ θα δούμε έναν πολύ ωραίο αγώνα ας περάσουμε όμως τώρα στο επόμενο match ε, για το Battleground Dean Ambrose εναντίον του Mr. Man The Bank του Seth Rollins Πρώτα, επόμενο match, ε, από το Mar the Bank έχει ξεκινήσει η αντιπαλότητα λίγο πιο πριν βασικά από τότε που έσπασε η Shield αλλά εκεί τους είδαμε έτσι σε pay per view ε, ο ένας να έχει στόχο τον άλλον κυρίω ο Αμπρουζ είναι αυτός που έχει στόχο τον Seth Rollins τον κυνηγάει συνέχεια δεν τον αφήνει να κάνει κασίν ε, έχει γίνει σκιά του που λέμε Απ' την άλλη ο Rollins ε, πρόδωσε τη Shield έχει γίνει το παιδί του Triple H αυτή τη στιγμή έτσι ο Golden Boy της Authority και ε, δεν έχει κάνει βέβαια κασίν ακόμα τον έχει σταματήσει ο Άμπρος και τώρα τους βλέπουμε αντιμέτωπους one on one δεν νομίζω ο αγώνας αυτός να έχει κλείνει αποτέλεσμα δηλαδή δεν ξέρω δεν μπορώ να φανταστώ κάποιο σενάριο με το να έχουμε κλείνει αποτέλεσμα ε, δεν λέω πως θα τελειώσουμε με disqualification μπορεί όντω να νικήσει κάποιο ε, με pin αλλά σίγουρα θα είναι από βοήθεια κάποιου άλλου στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάω φυσικά για βοήθεια από το Triple H ή τον Orton, ή το Gain που θα δοθεί στο Seth Rollins. Οπότε χάνει ο Άμπρος ε, άδικα. Με παρέμβαση, με distraction, αντιπερισπασμό, δεν ξέρω πώς. Αλλά δεν νομίζω να έχουμε κλείνει αποτέλεσμα εντελώ. Ε, τον Άμπρος να νικήσει δύσκολο. Ε, μπορεί όμω να προκαλέσει disqualification. Αυτό είναι μια πιθανότητα, δηλαδή πάλι να νικήσει ο Ρόλινς. Είμαι σίγουρο ότι θα νικήσει ο Ρόλιν. Το match πιστεύω λοιπόν Ρόλιν, ε, με οποιονδήποτε τρόπο και να νικήσει. Αλλά Παιδιά, αυτό βλέπω. Ή δυσκολαφιέσαι από τον Άμπροζ και νικητή ο ρόλο με δικιού, ή κάποια έτσι παρέμβαση. θα μπορούσε ο Ρέιν να βοηθήσει τον Άμπροζ. θα μπορούσε, αλλά δεν το νομίζω. Γενικότερα ο Ρέιν έχει απομακρυνθεί από αυτού του δύο. Έχει χαράξει πάνω κάτω τη δικιά του πορεία. Εντάξει, τώρα αγωνίζεται για την WWE World Heavyweight Johnny. Οπότε, παιδιά, πιστεύω ότι ο Ρόλινγκ θα είναι ο νικητή. Θέλω όμω ε, να νικήσει ο, Δι, ο, Dean Ambrose και γιατί το λέω αυτό θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τον Dean Ambrose να νικάει τον αγώνα ε, παρόλο που δεν το βλέπω πιθανό θα είναι ενδιαφέρον γιατί ε, πρώτα απ' όλα σίγουρα αν χάσει ο Rollins με εντελώ καλά αποτέλεσμα χωρίς καμία παρέμβαση από κανέναν τότε ο Triple H θα πέσει στα μάτια του Ένα λόγο που θα είναι ενδιαφέρον να ξαναδούμε τον Rollins να προσπαθεί να κυρίσει την εμπιστοσύνη της Authority Επίσης αν νικήσει ο Ambrose αυτό ξεκάθαρα του δίνει ε, το πλεονέκτημα, ίσως και το δικαίωμα να ζητήσει αγώνα στο SummerSlam για τη βαλίτσα του Seth Rollins. Εντάξει, δεν του δίνει το δικαίωμα απαραίτητα, αλλά σε storyline θα μπορούσε να του δώσει και καλά το δικαίωμα μέσα σε εισαγωγικά. Θα μου άρεσε λοιπόν ε, να δούμε κάτι τέτοιο, οπότε θέλω να νικήσει ο Άμπρους. Πιστεύω όμως ο Rollins, παιδιά, και ίσως είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρω, δεν νομίζω δηλαδή ε, να γίνει κάπως αλλιώ το πράγμα. Και βέβαια δεν θα τελειώσει το feud, έτσι. Αλλήμον δεν θα τελειώσει το feud, γι' αυτό κιόλα δεν θα σταματήσει ο αγώνα, δεν θα τελειώσει clean, επειδή βλέπω το feud να συνεχίζεται και για το SummerSlam και στο SummerSlam ή θα έχουμε αγώνα για βαλίτσα, χωρί να λέω απαραίτητα ότι ο Άμπρου θα γίνει ο νέο Mr. Band Band, ή ε, θα τελειώσει το feud με κάποιο έτσι καθαρά ε, νικητή και κυρίαρχο, ίσω ακόμα δεν τελειώσει και στο SummerSlam. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για το Intercontinental Championship Battle Royal. Ο Bad News Barrett λοιπόν έχει τραυματιστεί στον νόμο όπως μάθαμε ε, τον περασμένο μήνα, αρκετό καιρό πριν. Χτύπησε λοιπόν λίγο πριν το Mind the Bank, νομίζω μία εβδομάδα πριν. Και βασικά ψέματα, τη βδομάδα του Mind the Bank χτύπησε ο Μπάρετ. Και τώρα δεν μπορεί να αγωνιστεί, δεν μπορεί να κάνει defend την Intercontinental Zone του. Έτσι θα έχουμε σίγουρα τα νέο Intercontinental Champion σε αυτό το Battleground. Ποιο πιστεύω θα είναι. Ε, δεν είναι μια εύκολη απόφαση, είμαι ανάμεσα σε τρία άτομα Είμαι ανάμεσα στον Σεζάρο, τον Μπον bon και τον Ντόλ Ziggler. ο λόγο που έχω αποκλείσει κάποια ας πούμε, από τα άτομα που βλέπουμε στην εικόνα. Πρώτα απ' όλα ο Σέιμους ε, έχει πάρει νομίζω ε, αρκετό έτσι, momentum όλο αυτό τον καιρό που έχουμε μάθει για τον Battle Royale. Δεν έχει σημασία που είναι ο US Champion. Ε, παρόλο που είναι ο US Champion θα μπορούσε να γίνει Intercontinental, παρακαλώ να μην συμβεί. Ήδη είδαμε δύο ζώνε να γίνονται μία, ε, να χάνεται λοιπόν η World Heavyweight δεν θέλω να δω και τις mid-card ζώνε να παθαίνουν το ίδιο, δηλαδή αν είχαμε μία ε, top zone, μια μία mid-guard, μία divas και τις tag ζώνε. εντάξει δεν πιστεύω θα τα καλώ, θέλω να μείνουν δύο. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι δεν θα νικήσει ο Σέμους, ο Κόφ Κίνγκστον δεν το νομίζω να γίνει, ποτέ δεν νικάει ε, σε μεγάλα μάτς και εδώ που έχουμε ένα Battle Royale με περισσότερους έτσι, πιθανούς νικητές δεν βλέπω ο Κόφ Κίνγκστον για καλή δεν το συζητάω καν, ε, ούτε Καρτσάξελ ούτε Ryback Fandango. Ε, Woods, Artruth, Slater, Zack Ryder, Tyson, Nilsson, Cara και ποιος είναι αυτός από τους δύο τον Los Matadores Κάπως έτσι λοιπόν καταλήγω στα τρία άτομα που σας είπα, Ziggler, Cesaro, Bondalas Θέλω να νικήσει ο Dolph Ziggler, προφανώς είναι ο αγαπημένος μου παλεστής Αλλά δεν νομίζω να νικήσει ο Ziggler, πιστεύω πως θα είναι ένας από τους τρεις Seamus, Bondalas και Cesar. Παρόλο που απέκλεισα κάπως το Seamus, το 3RUE είναι αρκετά ηλίθιο για να τον βάλει να νικήσει Οπότε ε, δεν φεύγει από τις πιθανότητες Uh, ο Μποντάλλα bon είναι νωρί, μεν, αλλά είναι νωρί να κερδίσει κάποια ζώνη. είναι το κίμικ του ακόμα φρέσκο. Βέβαια, θα βοηθούσε πάρα πολύ τον Μποντάλλα bon αυτή τη στιγμή μια ζώνη. Δεν ξέρω, το, θα τον βάλω δεύτερο στι πιθανότητε και θα πω ότι ο Σεζάρο θα γίνει ο νέο πρωταλλητή. Γιατί? Γιατί δεν βλέπω τον Σεζάρο να πάει ακόμα σε μεγάλη ζώνη. Οπότε θα πω. Πιστεύω σε Main event όμως τώρα για να δούμε τι θα γίνει στο Battle4Way που έχουμε για την WWE World Champion Johnny του John Cena. Νίξε ο John Cena λοιπόν το ladder match που είχαμε στο Man the Bank. Έγινε ο νέος πρωταθλητής, είναι ο επόμενο μετά τον Daniel Bryan ο οποίος δεν κατάφερε ούτε στο Battleground να είναι 100% έτοιμος για να αγωνιστεί και δεν θα είναι έτοιμος για αρκετό καιρό ακόμα. όπω είπα και σε παλαιότερο βίντεο, ε, μάλλον δεν θα δούμε τον Daniel Bryan για το υπόλοιπο του χρόνου. Αυτό βέβαια εντάξει, δεν, σίγουρα δεν είναι καλά νέα ούτε για αυτόν ούτε για μα. Είναι ένα τρομερό Παλαιστή. Κρίμα που πάλι ε, έχασε την ευκαιρία να δείξει τι αξίζει ω πρωταθλητή. Πάλι δεν έμεινε πολύ WWE Champion. Τώρα έχουμε ξανά τον Τζον Σίνα. Ε, ήταν προβλέψιμο το ότι θα νικήσει στο Mind the Bank. Το είχα προβλέψει κιόλα. Έτσι έγινε. Εδώ για άλλη μια φορά ε, έχουμε του πιο πιθανού να νικήσουν αυτή δηλαδή που ήταν στο Marlborough Bank, μιλώντα βέβαια για Kane Orton και Sina. Και απ' την άλλη, έχουμε το παιδί θαύμα για τον τελευταίο καιρό, το Roman Reigns, ο οποίο κάνει τα πάντα, δέρνει του πάντε, πάει κόντρα στην Authority. Είναι λίγα λόγια ο καραφέ σε αυτό το match. Τελείωσεφέ, όμω είναι το άτομο που θα πάρει τα cheers. Πιστεύω ότι κυρίω γι' αυτό είναι στον αγώνα. Δεν τον βλέπω να νικάει, κυρίω γι' αυτό είναι στον αγώνα για να πάρει αντίδραση από το κοινό, θετική φυσικά. Γιατί έχουμε face, τον John Σίνα, αλλά δεν θα πάρει θετική αντίδραση από το κοινό. Οπότε πιστεύω αυτό είναι ο λόγο που είναι ο Reigns στο match. Επίση είναι καλό παλαιστή και θα δώσει ε, καλά στοιχεία. Οπότε να ένα ακόμα λόγο. Δεν βλέπω λοιπόν το Reigns να νικάει, τον αποκλείουμε. Ε, John Cena, Orton, Kane. Τρει παλαιστέ δεν είναι καινούργοι. Τόσα χρόνια στην WWE όλοι του. Όλοι έχουν περάσει από τη θέση του πρωταθλητή. Ο Orton μάλιστα ήταν και πρώην WWE World ε, το παιδί της authority είναι ο Όρντον, το ξέρουμε, και ο Κέιν. Ε, δεν ξέρω αν ο Κέιν τελικά έσπασε και δεν θα υποστηρίξει τον Όρντον. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Μπορεί να έχει συμβεί, αλλά δεν ξέρω αν έχει συμβεί. Οπότε μπαίνω με το σκεπτικό ότι ο Κέιν θα βοηθήσει τον Όρντον, λογικά. Α, αν δεν έχει γίνει αυτό που προανέφερα, λογικά θα γίνει στο Battleground. Δεν νομίζω δηλαδή να δώσουν τις ζώνες στον Όρντον μέσω του τρόπου βοήθεια από το game. Επίση θα ήταν ε, ψιλοχαζό να συμβεί. δεν νομίζω κιόλα. Τέλο πάντων. Οπότε, παιδιά, θα νικήσει ένα από του δύο. Ή θα νικήσει ο Σίνα ή θα νικήσει ο Όρτον. Πάμε πάλι στου συνηθεί υπόπτου. Πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, νικητή θα είναι ο Τζον Σίνα. Θα κάνει retain τι ζώνε για άλλη μια φορά. Θα ξεπεράσει τα εμπόδια. Είχα πει κιόλα ότι. Στο review, νομίζω, του Mind the Bank, Ότι αν γίνει Fatal Forward τελικά που θέλα πάρα πολύ να γίνει και όντω γίνεται, δεν νομίζω να χάσει τη ζώνη ο Σίνα. Θα γίνει κυρίω για να δούμε θέαμα και θα γίνει κυρίω για να έχουμε κάτι για την κύρια ζώνη στο WWE. Δεν νομίζω να αλλάξει πρωταθλητή. Λογικά στο SummerSlam θα έχουμε αλλαγή τίτλου. Εάν έχουμε, θα δούμε όμω μέχρι το SummerSlam. Μιλάμε για Battleground. Πιστεύω λοιπόν retain από τον Τζον Σίνα. Ποιον θέλω να δω πρωταθλητή. Α, εγώ προσωπικά θέλω να δω το Ρεντιόρτον μόνο. Και Ο Τζόρ είναι να την κρατήσει, δεν έχω κάποιο πρόβλημα, αλλά θέλω να δω το Ρέντι Όρντο να νικήσει γιατί μου αρέσει σαν παλεστή. Αλλά ε, πιστεύω οι περισσότεροι θα θέλετε το Ρόμαν Ρέιντς. Παιδιά, δεν βλέπω το Ρέιντς να νικάει, είναι καθαρά πιστεύω στο μάτι για του λόγου που είπα πριν. Και μακάρι να νικήσει βέβαια, εντάξει, σαν ε, σίγουρα κάτι καινούριο, δεν θα με χάλαγε καθόλου ο οποιοδήποτε και να νικήσει. Εκτό από τον Γκέιντς ίσω. Οι άλλοι τρει κανένα πρόβλημα, αλλά δεν νομίζω να νικήσει ο Ρέιντς. Όπω αντίστοιχα δεν νομίζω να νικήσει και ο Όρτον. Θα μπορούσε βέβαια να είναι πολύ πιο πιθανό από το range. Πιστεύω εσύ είναι. Ε, αυτά λοιπόν από μένα για το Battleground. Καλό Pay-Per-View φαίνεται. Τουλάχιστον από τα Match έχουμε κάποια ενδιαφέροντα. Εντάξει, σίγουρα θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Αλλά έχουμε καλέ αναμετρήσει. Bray Wyatt, Jericho, σίγουρα το Main Event. Περιμένω πάρα πολλά από το Fatal 4 Way. Το Dean Avro εναντίον Seth Rollins. Πιστεύω το δεύτερο Main Event τη βραδιά. Έχουμε ακόμα το Battle Royal για την IC Championship. Και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά λοιπόν από μένα για αυτό το βίντεο, τα predictions μου, αυτά ήταν. Έρχεται λοιπόν σε λίγο το Battleground, μην ξεχάσετε παιδιά, αφήστε από κάτω σχόλια τις δικές σας προβλέψεις, τα δικά σας σενάρια, το τι πιστεύετε εσείς ότι θα συμβεί, βέβαια και κατά τη διάρκεια του PPV ευπρόσεκτα όλα τα σχόλια ε, και ό,τι άλλο θέλετε βέβαια εκτός από προβλέψεις. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, είμαι ο Reaper, ας απολαύσουμε όλοι το Battleground, show off.